Καλημέρα σας, Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020 και έχουμε ένα vlog το οποίο είμαι σίγουρη πως θα ανοίξει η συζήτηση. Δεν νιώθω σχεδόν τίποτα γι' αυτόν, απλώς μ' αρέσει ο τρόπος που μου φέρετε, λέει η φίλη. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, σας γράφω από επαρχία. Είμαι 36 χρονών, παντρεύτηκα στα 18 γιατί ήθελα να φύγω από το σπίτι μου Πολύ νωρί απέκτησα ένα κορίτσι, το οποίο τώρα κοντεύει τα 17. Στα 25 χώρισα γιατί δεν ένιωθα τίποτα πια να με συνδέει με τον τότε άνδρα μου. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχω ξαναφτιάξει τη ζωή μου και ούτε βέβαια είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μου. Δεν πιστεύω στο γάμο ούτε στο για πάντα. Έχω κάνει σχέσεις από τότε, αλλά καμιά να με συγκινήσει ιδιαίτερα. Η μικρή μου βέβαια, η κόρη σου εννοείς, δεν έχει γνωρίσει κανέναν, ούτε έχω συζήσει με κάποιον. Μένουμε μόνες μας στο σπίτι μου. Τα τελευταία τρία χρόνια είμαι με ένα παιδί το οποίο με αγαπάει πάρα πολύ και μου κάνει όλα τα χατήρια. Με προσέχει, με σέβεται, με βοηθάει πολύ σε κάθε πρόβλημα που έχω, είναι εκεί όποτε τον χρειαστώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι ο άνδρας που θα ήθελε η κάθε γυναίκα πιστεύω. Κανείς μέχρι τώρα δεν μου είχε φερθεί ανάλογα. Θέλει βέβαια να προχωρήσουμε παρακάτω, αλλά εγώ δεν θέλω. Δεν νιώθω σχεδόν τίποτα γι' αυτό. Απλώς μου αρέσει ο τρόπος που μου φέρεται. Από την αρχή δεν ήθελα να κάνω τίποτα μαζί του. Απλώς ήμουν σε φάση που είχα χωρίσει με κάποιον και με βοήθησε να το ξεπεράσω. Είναι πολύ καλό παιδί και δεν το αξίζει να είναι μαζί μου. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, αλλά κάθομαι μαζί του γιατί μου τα κάνει όλα αυτά. Οι γύρω μου μου λένε να μην τον αφήσω και είναι σπάνιο να βρει τέτοια παιδιά στις μέρες μας. Εγώ όμω νιώθω πως θέλω να ερωτευτώ, να ζήσω τρέλες. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ανασφάλεια και χαμηλή ευτοεκτίμηση και φοβάμαι να φύγω. Το σεξ μαζί του είναι αγκαρία, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα. Έχω βρεθεί σε αδιέξοδο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να συμπληρώσω εδώ ότι έχουμε χωρίσει πολλές φορές από επιλογή δική μου, αλλά μετά κάτι γίνεται και είμαστε ξανά μαζί. Το καλοκαίρι έκανα και κάτι με κάποιον άλλον, αλλά κράτησε πολύ λίγο και γύρισα πάλι σε αυτόν, αλλά χωρί τύψει, χωρί τίποτα. Δεν έμαθε βέβαια κάτι αυτός. Σκέφτομαι να κάνω επίσκεψη σε ψυχολόγο. Θέλω τη γνώμη σας και τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και να συνεχίσετε να μας συμβουλεύετε μέσα από τα βιντεάκια σας. Και μετά από λίγες μέρες, στις 10 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, μου έστειλε φίλη ε, «Καλημέρα κυρία Θέκλα, σας στέλνω ξανά μια αφορμή το χθεσινό σας βιντεάκι, πρέπει ένα βιντεάκι που παίχτηκε 9 Οκτωβρίου του 2019». Ταυτίστηκα πολύ με τη γυναίκα της 43χρονη, γιατί και εγώ ούτε θέλω να βγαίνω με αυτόν τον άνδρα, ούτε να με βλέπω μαζί του ούτε τίποτα. Αυτός με πιέζει συνέχεια. Θέλει να πηγαίνουμε βόλτες, να με δείχνει στους φίλους του, αλλά εγώ μέσα μου πιέζομαι πολύ. Δεν μου βγαίνει να κάνω τίποτα με αυτόν τον άντρα Τώρα θα μου πείτε γιατί κάθομαι. Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Θα ήθελα να την κάνετε vlog και τη δική μου ιστορία αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ βεβαίω και την κάνουμε vlog είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δική σου ιστορία. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλωσε δύσκολα. Γιατί γράφει ότι παντρεύτηκε 18χρονο για να φύγει από το σπίτι σου. Δηλαδή, <σ Jah> τον πρώτο σου άνδρα τον παντρεύτηκε όχι γιατί τον ερωτεύτηκες, όχι γιατί τον αγάπησε, αλλά συνειδητά επειδή ήθελε να φύγει από το σπίτι σου. Και χώρισε γι' αυτό το χρόνια μετά, γιατί δεν ένιωθες τίποτα να σε συνδέει μαζί του. Λες ε, στην αρχή της επιστολής σου ότι δεν πιστεύεις στο γάμο ούτε στο για πάντα. Νομίζω ότι είσαι πολύ απογοητευμένη από τον έρωτα και τις σχέσεις και μέσα σου έχεις μια ματαιότητα σε σχέση με την ερωτική σου ζωή. Μια ματαιότητα με την έννοια της ματέωσης. Ματέωση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στα ελληνικά για να περιγράψουμε τον αγγλικό όρο frustration, που σημαίνει ε, είμαι πολύ ε, που λέμε στα κυπριακά, είμαι πολύ απογοητευμένος και θυμωμένος μαζί. Αγάπη μου, δεν έχει ερωτευτεί μέχρι τώρα. Δεν έχει ερωτευτεί. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει κάποιες συνεντεύξεις μου και πρόσφατα, το λέω συχνά ότι η πρώτη φορά που ερωτεύτηκα ήταν το 2016 όταν γνώρισα τον το ορεινό μου σύζυγο τον Παναγιώτη. Μέχρι τότε δεν είχα ερωτευτεί. Είχα φλερτ, είχα παντρευτεί, νόμιζα πως είχα ερωτευτεί, αλλά δεν είχα ερωτευτεί. Και ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός, ότι εγώ δεν είχα βρει τον εαυτό μου. Αν ο άνθρωπος δεν βρει τον εαυτό του και δεν αγαπήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπήσει και κανέναν άλλον άνθρωπο όσο σπουδαίος κι αν είναι. Το πρόβλημα ή ο λόγος καλύτερα για τον οποίο εγώ δεν είχα ερωτευτεί πριν από τα 41 μου δεν ήταν ότι δεν, υπέρ, δεν υπήρχαν αξιόλογοι και αξιέραστοι άνθρωποι στη, στον κόσμο. Ήταν επειδή εγώ δεν μπορούσα να αγαπήσω κάποιον άλλον επειδή δεν αγαπούσα πρώτα τον εαυτό μου. Έχω αρχίσει να αγαπάω τον εαυτό μου κάπου 5-6 χρόνια πρωτού γνωρίσω τον Ιννάνο μου και τότε όταν έμαθα να αγαπάω τον εαυτό μου και όταν ήμουν σε καλό δρόμο αυτοαγάπης, μπορούσα να λέω πολύ εύκολα όχι σε σχέσεις οι οποίες μπορεί να φαινόντουσαν ιδανικές, αλλά έλειπε το βασικό συστατικό στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης, η οποία είναι ο έρωτας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια ερωτική σχέση αν δεν έχουμε ερωτική έλξη από το, με το πρόσωπο με το οποίο θα είμαστε σε σχέση, αν δεν μας ελκύει ερωτικά ο ή σύντροφός μας. Τότε δεν είναι ερωτική σχέση. Τότε είναι σχέση βολέματος για σένα και σχέση συνεχούς απογοήτευσης για εκείνο. Δεν σε κατηγορώ ότι είσαι βολεψάκιας, γιατί μπορώ να αντιληφθώ, μπορώ να φανταστώ, μπορώ να νιώσω πόσ, πόσο πόνο έχεις βιώσει στη ζωή σου, ώστε να αναγκαστείς να παντρευτείς πολύ μικρή, και μετά, α, να, από τα 25 σου μέχρι σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 11 χρόνια, να είσαι μονογονιός, να έχεις κρατήσει την ερωτική σου ζωή μακριά από το σπίτι, που αυτό δείχνει ένα σοβαρό βαθμό υπευθυνότητας εκ μέρους σου, ότι ως μητέρα φροντίζεις ώστε να μην φέρεις την κόρη σου σε επαφή με άνδρες με τους οποίους εσύ φλερτάρεις ή δημιουργείς σχέση με τους οποίους είσαι σίγουρη ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω, αυτό είναι πολύ ε, σεβαστικό προς το παιδί σου, δείχνει ακριβώς ότι παίρνεις σοβαρά την κόρη σου, πρέπει όμως να αρχίσεις να παίρνεις σοβαρά και τον εαυτό σου. Οι γύρω σου που σου λένε κράτησε τον αυτόν γιατί είναι πολύ καλό παιδί και που δεν θα βρεις πουθενά τέτοιο καλό παιδί, σου λένε βλακίες. Πρώτα απ' όλα αυτό που λένε είναι εσχρό για τον άνθρωπο, δηλαδή σε ενθαρρύνουν να παραμείνεις σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που δεν αγαπάς, άρα σαν να σου λένε οι φίλοι σου εκμεταλλεύσου τον και δεν θα βρεις άλλον, δηλαδή τι να πω, είναι μειωτικά αυτά που σου λένε για σένα, είναι μειωτικά για τον σύντροφο σου, Γενικώ είναι απαξιωτικά για τον άνθρωπο και τον έρωτα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει έρωτας, απαραίτητη προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι να αγαπήσουμε πρώτα εμείς ήδη τον εαυτό μας. Καλά κάνεις που θες να πας σε ψυχολόγο και να πας αν δεν έχεις ξεκινήσει ήδη. Χρειάζεται αγάπη μου να κάνεις ψυχοθεραπεία για να αγαπήσεις επιτέλους τον εαυτό σου επειδή προφανώς δεν σου έχει μάθει κανείς μέχρι τώρα να αγαπάς τον εαυτό σου. Τα κατάλληλα πρόσωπα για να μας μάθουν να αγαπάμε τον εαυτό μας είναι οι γονείς μας και η παιδαγωγή μας. Φαίνεται πως αυτό το πράγμα δεν επιτεύχθηκε στην ανατροφή σου. Δηλαδή οι γονείς σου δεν κατάφεραν να σε βοηθήσουν να αγαπάς τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον που έφυγε τρέχοντα μόλι ενηλικιώθηκε να παντρευτεί για να ξεφύγει από αυτού, δεν μα γράφει για την παιδική σου ηλικία, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι έχει βιώσει αν μη τι άλλο, συναισθηματική αποξένωση, αν όχι και η ψυχική βία για να φύγεις από το γάμο. Να φύγεις από την οικογένεια, να διαφύγεις μέσω του γάμου. Καλά έκανες και χώρισε τον πρωινά άνδρα σου από τη στιγμή που δεν ήσουν ερωτευμένοι μαζί του, όμως το μυστικό της ευτυχίας και της, της καλής σχέσης με τον εαυτό σου δεν βρίσκεται στο να βρεις έναν καλό άνδρα, βρίσκεται στο να αγαπήσεις εσένα πρώτα θα αγαπήσεις εσένα και μετά θα μπορέσεις να αγαπήσεις πραγματικά έναν άνθρωπο που να ταιριάζεται και που να θέλει ο ένας τον άλλο. Σε αυτή την περίπτωση σε θέλει μόνο αυτός, αλλά εσύ δεν το θες. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορείς να θελήσεις και κανένα στην κατάσταση που είσαι. Γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου, όπως είπα προηγουμένως. Γρήγορα, βουρ, στο ψυχολόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ στα σχόλια, προσέξτε να μην μιλήσετε απαξιωτικά και μειωτικά για τη φίλη που έγραψε την επιστολή, γιατί καταλαβαίνω μέσα από το γράψιμό της ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος θέλει να γίνεται καλύτερος. Και γι' αυτό παρακολουθεί και τα βίντεό μας. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε παρόμοια θέση που ψάχνουν την ευτυχία μέσα από τον έρωτα και τους διαφεύγει η αυτοαγάπη. Εδώ να πω για ακόμη μια φορά ότι το βιβλίο μου ε, «Η ανατομία μιας γυναίκας», στο οποίο ε, μιλάω για αυτά τα θέματα, μιλάω για τον εθισμό στις σχέσεις, μιλάω για την ανάγκη να αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας, τόσο ώστε μετά να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση, βρίσκεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μου, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα μου www.theclapetridon.com, Πηγαίνοντα στι εκδόσει, πατήστε στην πάρα ηλεκτρονικέ εκδόσει και εκεί υπάρχουν και τα δύο βιβλία που έχω γράψει πριν να υπογράψω το συμβόλαιο με, με τι εκδόσει την τη ανατομία μια γυναίκα και το και οι άντρε έχουν ψυχή που καταπιάνονται με αυτά τα θέματα. Καλημέρα.